Ακολουθεί η εκπομπή «Ο Λόγος της Ορθοδοξίας» με τον Ευάγγελο Ρασόπουλο. Καλησπέρα αγαπητοί ακροατέ του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Πάλι μια Πέμπτη, μια εκπομπή μαζί. Λείψαμε την προηγούμενη Πέμπτη, αλλά δεν ήταν ευθύνη του οργανισμού. Γινόταν έργα στην περιοχή, μας είχαν κόψει το ίντερνετ, το ρεύμα δεν είχαμε. Οπότε έτσι δεν είχαμε την επαφή την, κάθε, την εβδομαδία που έχουμε. Οπότε χαθήκαμε λίγο. Δεν πειράζει όμως, θα τα πούμε σήμερα. Σήμερα σας έχω και κάποιες εκπλήξεις. Θα κάνουμε λίγο μικρές τροποποιήσεις στην εκπομπή, θα γίνει πιο διαδραστική. Θα έχω και τα μηνύματά σας, θα έχω και τις δικές σας παρατηρήσεις, θέματα που θα μου στέλνετε. Πριν όμως προχωρήσω και σας πω τι σας έχω για σήμερα, υπενθυμίζω τρόποι επικοινωνίας www.eoelas.org Web Radio για να στείλετε τα email σας. Τηλέφωνα 2313 422040 ή στη σελίδα μας στο facebook ο Λόγος Ορθοδοξίας. Κάποιοι φίλοι μου στείλατε κάποια θέματα για να τα συζητήσουμε. Και αυτό έγινε μια απαρχή μια σκέψεως για να βάζουμε και λίγο θέματα της επικαιρότητα τρέχοντα και να σε ενημερώνω για κάποια θέματα τα οποία και μέρα με εσείς ενημερώνετε με τη σειρά σας ή κάποιοι αποσχολούν ε, την Εκκλησία. Ευχαριστώ το φίλο, του μάνο του Κοπασάκη, το φίλο της εκπομπής, ο οποίος μου έστειλε κάνα δυο άρθρα και θα σας τα διαβάσω να σας ενημερώσω και εσάς για το τι συμβαίνει και λίγο και έξω από την πατρίδα μας όσον αφορά τα θέματα της Εκκλησίας. Ούτως ή άλλως αυτή η εκπομπή πάντα ενημερωτική είναι ...μπορεί να μην με την έννοια της ενημέρωσης να μην κυνηγάει τα γεγονότα... ...αλλά κάποια γεγονότα πάντοτε πρέπει να σχολιάζονται on the time, στην ώρα τους δηλαδή. Λοιπόν τι μου έστειλε ο φίλος ο Μάνος ο Κοπασάκης... Ε, ...στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, στις Βρυξέλλες λοιπόν, στον ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή... ...με αφορμή την έναρξη του Ραμαζανιού την προηγούμενη εβδομάδα έχαμε ε, ένα έναρξη του Ραμαζανιού για τους μουσουλμάνους. Τι έγινε τώρα σε ορθόδοξο ναό έτσι, του Αγίου του Προδρόμου. Μαζεύτηκαν μουσουλμάνοι, εβραίοι, χριστιανοί, προσευχήθηκαν μαζί και αντάλλαξαν απόψεις, λέει, έμφαση δώσαν σε ό,τι υποτίθεται τους ενώνουν. Τι τους ενώνει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι μπορεί να ενώνει έναν Εβραίο, έναν Ορθόδοξο και ένα Μουσουλμάνο. μίσο μόνο. Ε, η επιλογή της οποθεσίας δεν είναι τυχαία, καθώς προφανής ο στόχος αυτός είναι να πραγματοποιηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη και φυσικά και στην Ελλάδα. Δήλωσαν λοιπόν οι εκπρόσωποι, επιλέξαμε τη συγκυρία του Ραμανιζανιού αυτόν τον ιερό μήνα, το μήνα της συγχώρεσης, για να μοιραστούμε μήνυμα φιλίας με όλες τις κοινότητες, όλους τους ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς. Θέλουμε να δείξουμε σε όλο τον κόσμο πως οι μουσουλμάνοι δεν είναι όλοι τρομοκράτες και ότι όλα, όλοι είναι έτοιμοι να προσπαθήσουν για μια ειρηνική συνύπαρξη μουσουλμάνων, χριστιανών, εβραίων. Ε, αυτά δήλωσε στο Euronews ο Λάχσεν Χαμούς. Ήταν πρόεδρος της μουσουλμανικής κοινότητας των Βρυξελών. Ε, καλή σενότητα. Τα εδάφια από το, Κοράνι όμως που καλούν τους μουσουλμάνους σε ιερό πόλεμο εναντίον των απίστων δεν είπε κάτι. Γι' αυτό λέω, θα σας αρχίσω να σε ενημερώνω και για κάποια θέματα τα οποία είναι της επικαιρότητα. Και σαφώς πάντα θα έχουμε το θέμα της εκπομπής το οποίο θα είναι καυτό και μπορεί να μην είναι πιασάρικο, που λένε να μην πουλάει, αλλά νομίζω ότι είναι κατεξοχήν η καρδιά του πολιτισμού και της ύπαρξης του ανθρώπου. Εκεί νομίζω στοχεύει αυτή η εκπομπή, ε, δεν στοχεύει σε κάτι άλλο, ε, δεν θέλει να κάνει νούμερα, αλλά θέλει να βγάλει μία γλώσσα, ένα λόγο, το λόγο της Ορθοδοξίας προς τα έξω. Αυτός που δεν υπάρχει σήμερα, αυτός που φημώνεται, αυτός που διώκεται, αυτός που συκοφαντείται, αυτός που λιδωρείται. Μία ένα άλλο νέο και με αυτά τα δύο θα σας θα ολοκληρώσουμε και θα μπούμε στο κύριο θέμα μας που είναι η τρίτη ηλικίου. Ε, ο κύριος Γιώργος Μοτσάκος, ειδικό στα θέματα άμυνας και ασφαλείας πληροφοριών των Βακανίων, αναφέρει για βασανιστήρια και εκτελέσεις χριστιανών στη Σύρια. Φυσικά δεν πρόκειται να ακούσετε από κανένα κανάλι ότι γίνονται συστηματικοί βασανισμοί και εκτελέσεις χριστιανών στη Σύρια. Αναφέρει λοιπόν διαδικτυακά την εξής πληροφορία ε, στο Linga Organization. 12 Σύριοι Χριστιανοί που είχαν πέσει στα χέρια των δολοφόνων τρομοκρατών του Ισλαμικού κράτου είναι η ειρήνη που έλεγε προηγουμένω ο κύριο Λάχσεν Χαμού. Ότι προσπαθούμε να ζήσουμε ειρηνικά. Δείτε τώρα τι έγινε η αντίφαση των γεγονότων, έτσι. Πώ του προδίδουν τα ίδια τα γεγονότα, πώ του διαψεύουν. Λοιπόν, α, αυτοί οι 12 Σύριοι Χριστιανοί ε, εκτελέστηκαν και βασανίστηκαν στην άρνησή τους να αποκηρύξουν την πίστη τους. Επόμενη πράξη μαρτυρίου των χριστιανών. Άλλη τώρα. Στις 28, Αυγούστου, τρέχοντος καλοκαιριού, έτσι, είπαν ε, κάποια μέλη χριστιανικής οργάνωσης που εργάστηκαν αυτή την περίοδο σε ένα από τα χωριά τα οποία λάβαν χώρα τα γεγονότα και τα οποία δεν βρίσκονται μακριά από το Χαλέπι. Έξω από το Χαλέπι, πολύ κοντά δηλαδή, ε, Στη, στην πρωτεύουσα της Συρίας σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το πρώτο θύμα των απάνθρωπων Ισλαμιστών αυτοί που λέγονται μαχητές του Άισις ήταν ο 12 ετών γιος του επικεφαλής της ομάδας των χριστιανών πιάσαν το γιο του που επικε... ήταν επικεφαλής στην ομάδα των χριστιανών το παιδί δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό μπροστά στα μάτια του πατέρα ο οποίο πρόσφερε τη δυνατότητα στου εκτελεστέ να αλλαξοπιστήσει ο ίδιο. Ο ίδιο ο πατέρα δέχτηκε να αλλαξοπιστήσει προκειμένου να σώσει το παιδί του. λάθος του, αλλά το έκανε. Με σκοπό να σώσει το γιο του. Και τότε την ώρα του ξυλοδαρμού το αγόρι προ μεγάλη έκπληξη όλων, με μεγάλη πίστη δεν το δέχτηκε. Είπε: Πατέρα, όχι, δεν θέλω να αλλάξει την πίστη σου για μένα, εγώ θα μαρτυρήσω. Και το παιδί το σταυρώσανε. Μαζί με άλλους δύο χριστιανούς που συλλάβανε από την ομάδα των χριστιανών. Δεύτερη ομάδα των χριστιανών. Τους μετακίνησαν οι τρομοκράτες έξω από, από το χωριό και τους υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια. Οχτώ από αυτούς αρνήθηκαν να σπαστούν το Ισλάμ. Ε, πέρα από τους εξετελισμούς, τα βασανιστήρια που τους κάνανε, βίασαν δημοσίω μπροστά στα μάτια τους δύο από τις γυναίκες που κρατούσαν τις χριστιανές. 29 και 33 ετών αντίστοιχα. Στη συνέχεια τις αποκεφάλισαν και αυτές μαζί με άλλους έξι μάρτυρες. Μαρτυρίες όπως σας είπα του κυρίου Μοτσάκου, ο οποίος τα ανέβασε και στο Λίγκα Organization, οι μάρτυρες κατά τη διάρκεια του θανάτους δόξασαν τον Χριστό. Μου θυμίζει την εποχή των διωγμών από τους ειδωλολάτρες. Την εποχή των διωγμών του Διοκλητιανού, του Δεκίου, του Νέρωνα και όλων αυτών των παρανοϊκών αυτοκρατόρων που πέρασαν από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δυστυχώς η πίστη μας και ο χριστιανισμός συστηματικά διώκεται Κουβέντα κανείς και δεν είναι κουβέντα που δεν λένε τα μέσα. Είναι κουβέντα που δεν αναφέρουν και καθόλου οι υποτιθέμενοι αρχηγοί της Εκκλησίας. Ακούσατε από τον Αρχιεπίσκοπο της Κρατούς Εκκλησίας, τον κύριο Ιερόνιμο, να πει μια κουβέντα. Ακούσατε από τον Πατριάρχη να πει κάτι από αυτούς τους προβατόσχημους φλήκους ακούσατε να, να ενδιαφερθούν για αυτούς τους χριστιανούς αυτοί αντιθέτω, μαζεύονται στις Βρυξέλλες και κάνουν κοινά τραπεζάκια και τρώνε και πίνουν και γλεντάνε και νομίζουν ότι έτσι υπηρετούν τον, χριστιαν, τον, τον Χριστό ή αυτοί που τους ακολουθούν τουλάχιστον ότι και αυτοί με αυτόν τον τρόπο ακολουθούν τον Χριστό τι να πω, ε, δεν έχω να πω κάτι. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ τους φίλους που με ενημέρωσαν, ε, που είναι φίλοι της, ε, του Λόγου της Ορθοδοξίας, της εκπομπής, και με ενημέρωσαν. Κάθε εβδομάδα θα προσπαθώ να σε έχω τέτοιες ενημερώσεις, να σε ενημερώνω για κάποια γεγονότα και μετά θα τρέχουμε για τα θέματα της εκπομπής. Ό,τι θέλετε εσείς να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε, μπορείτε με δικές να να, κάνετε τις... να πείτε το δικό σας σχόλιο για να μπορέσουμε να γίνει πιο διαδραστική αυτή η εκπομπή. Πάμε λοιπόν, είπα όπως σας ανήκειλα, το θέμα μου είναι τα θρησκευτικά της Δευτέρας Λυκείου. Το βιβλίο το θρησκευτικό. Δεν ξέρω αν θα τελειώσω σήμερα στην εκπομπή αυτή. Ξέρω όμως ότι αν θα ακούσετε με προσοχή αυτά που έχω να σας πω θα καταλάβετε ότι εκτός από τη σιωπή που υπάρχει για τους διωγμούς των χριστιανών υπάρχει και μια σιωπή εκ μέρους της κρατούς της Εκκλησίας όσον αφορά τα θέματα της παιδείας και δι των θρησκευτικών. Των θρησκευτικών που νομικά η Εκκλησία, βάλτε το σε εισαγωγικά την Εκκλησία, η διοίκηση δηλαδή, αυτή η οι... λύκη προβατόσχημη ε, πρέπει να υπογράψουν για να κυκλοφορήσουν τα βιβλία άρα υπέγραψαν και κυκλοφόρησαν τα βιβλία πάμε λοιπόν στα... στο βιβλίο στην σελίδα 10 και μιλάνε για, αποκα... μιλάνε για την αποκάλυψη της πίστεως και στην αποκάλυψη της πίστεως πρώτο πρώτο φάτσα κάρτα έχουν ένα ποδοσφαιριστή φωτογραφία και μια μπάντα εσείς βγάλετε συμπέρασμα. Βγάλετε συμπέρασμα. Δεν είναι αυτά μόνο που γράφουν, είναι και αυτά που δείχνουν. Όλο το βιβλίο έτσι είναι. Και νομίζω, επειδή μαζί πήραμε όλα τα βιβλία των θρησκευτικών από το Δημοτικό και προχωρήσαμε, σήμερα είμαστε στην Δευτέρα Λυκείου, ήταν, είναι το χειρότερο βιβλίο που έπεσε στα χέρια μου. Το χειρότερο, το χειρότερο βιβλίο. Παρεμπιπτόντος πριν έρθω στην εκπομπή μπήκα λίγο και είδα το αντίσ, αντίστοιχο το βιβλίο της πρωτοβάθμιας ε, εκπαίδευσης στη Φιλανδία και μόνο να σας τα πω είναι εσχρονεστή και λέγει που, και αν το πει ακόμα που λέει Απόστολος Παύλος μειούν τα παιδιά σε ένα σεξ διαστροφικό με οποιοδήποτε τρόπο σε όλες τις μορφές του σε όλες, με, με, με ό,τι φανταστείτε και αυτό απευθύνεται σε παιδάκια του Δημοτικού αυτά τα βιβλία θα έρθουν αύριο μεθαύριο και σε μας σας το λέω έτσι σαν όχι προφητικά έτσι, έτσι ό,τι έρχεται από εκεί πέρα, καθυστερεί λίγα χρόνια ό,τι ξεκινάει από εκεί, καθυστερεί λίγα χρόνια και έρχεται σε εμάς Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είμαστε στη σελίδα 10. Είπαμε έχει έναν ποδοσφαιριστή αποκάλυψη του Θεού. Τώρα, τι δουλειά έχει ο ποδοσφαιριστή. Μην με, μη με ρωτήσετε, δεν ξέρω. Οι συγγραφεί οι παρεμπιπτόντου συγγραφεί είναι γνωστοί. Γνωστό εν τη ουδέα ο Θεό. Γνωστοί συγγραφεί αυτοί που υπηρετούν τη μασονία και τη νέα τάξη. Είναι οι ίδιοι που επιλέγονται πάντοτε και πάντοτε για να προωθήσουν τέτοια βιβλία. Στους θεολογικούς κύκλους είναι επίσης γνωστή. Αναφέρει λοιπόν τώρα το περιστατικό με τη βάτο του Μωυσή, που πήγε ο Μωυσής στην έρημο και είδε τη βάτω τη φλεγωμένη και μη κειωμένη. Και μετά έχουν τη μεταμόρφωση του Χριστού και μετά βάζουν ένα κείμενο από το Κοράνι. Ότι και αυτό είναι αποκεκαλυμένη θρησκεία. Δηλαδή, είπαμε, είναι το, το κεφάλαιο λέγεται Αποκάλυψη. Αποκάλυψη, δηλαδή, ότι ο Θεός αποκαλύπτεται στους ανθρώπους. Άρα, βάζουν τη βάτο τη φλεγωμένη ότι αποκαλύφθηκε στο Μωυσή ο Θεός, βάζουν τη μεταμόρφωση ότι μεταμορφώθηκε ο Χριστός και αποκαλύφθηκε στους μαθητές του και βάζουν και το Κοράνι ότι ο Θεός αποκαλύφθηκε ο αλάχ του Ισλάμ, αποκαλύφθηκε μέσα από το Κοράνι στους ανθρώπους. Παρουσιάζουν δηλαδή το Κοράνι ω μια δεύτερη θρησκεία, ένα δεύτερο Θεός να υφίσταται ταυτόχρονα με τον Χριστό και δεν είναι ότι τα είδωλα των εθνών αργίων και χρυσίων έργα χειρών ανθρώπων είδωλα. Τα είδωλα λοιπόν τους ειδωλολάτρες μουσουλμάνους τους αναφέρουν ως κανονική θρησκεία και μάλιστα έχουν απόσπασμα όπως σας είπα από το Κοράνι σε αυτό το βιβλίο θα βρούνε η καθοδήγηση εκείνοι που φοβούνται τον Αλλάχ σας διαβάζω απόσπασμα από το βιβλίο εκείνοι που πιστεύουν στον αόρατο που τηρούν τις προσευχές τους για διάκοπα και μοιράζουν ό,τι εμείς τους έχουμε προσφέρει και εκείνοι που πιστεύουν στην αποκάλυψη που σου εστάλει και που παλιότερα είχε σταλεί και που έχουν στις καρδιές τους τη βεβαιότητά της μετά θάνατον ζωής αυτοί μόνο καθοδηγούνται, εδώ οι προφήτες εννοείται δηλαδή, όπως είναι ο Μωάμεθ, από τον Κύριό τους και είναι αυτοί ευδόκιμοι. Και από κάτω το Ιερό Κοράνιο. Για το Ευαγγέλιο δεν θα πούνε Ιερό Ευαγγέλιο, Ευαγγέλιο. Για το Κοράνιο θα πούνε το Ιερό Κοράνιο. Βλέπετε πόσο πονηροί είναι. Και να πούν αυτά Τουλάχιστον τα πιστεύουν οι μουσουλμάνοι. Βάζουν εξίσου Ευαγγέλιο και Κοράνιο μαζί. Τι θα καταλάβει το παιδί. Τι θα καταλάβουν τα παιδιά. Ότι ο Θεός αποκαλύφθηκε είτε ως, άλλος Θεός είναι ο Χριστός, άλλος Θεός είναι ο Αλλάχ, είτε ο, ένας Θεός είναι και πότε εμφανίζεται ως Χριστός και πότε εμφανίζεται ως αλάχ. Θα... θα... Τα θα τους προκαλέσουμε... μέσα στον εγκέφαλό τους. Φυσάω, ξεφυσάω όμως... αυτά είναι τα βιβλία... γιατί σας τα αναφέρω όμως τα βιβλία... τα βιβλία σας τα αναφέρω... γιατί ο νόμος σας δίνει το δικαίωμα γόνης... να απαλλάξετε τα παιδιά σας... από τα θρησκευτικά αυτά. Δίνει το δικαίωμα να απαλλάξετε... Τα θρησκε... από αυτά τα θρησκευτικά. Απαλλάξτε τα παιδιά σας... από αυτά τα θρησκευτικά. Μην τα βάλετε σε αυτή διαδικασία να πάθουν μια τέτοια διαταραχή εγκεφαλική. Να μην πάθουν μια θόλωση πνευματική. Να μην αναμειχθεί το δηλητήριο με το μέλι μαζί. Η αλήθεια και το ψεύδος να μην ανακατευτούν. Αλλά οφείλετε γονεί από και μετά να ενημερώσετε τα παιδιά σας. Αφού θα τα αφαιρέσετε τα θρησκευτικά, αυτά τα θρησκευτικά, τα ενεποχήτικα, τα μασονικά, τα θρησκευτικά, να μην δάσκω τα παιδιά σας, θα κάτσετε να τα διδάξετε εσείς. Και το οφείλουμε στα παιδιά μας. Αν δεν το κάνουμε, είμαστε άξιοι της μοίρας μας και τότε κατρακυλά η Ελλάδα. Να ξέρετε, εγκαταλείψαμε την παιδεία και την παιδεία, όχι την οποιαδήποτε παιδεία που δεν μαθαίνουν φυσική χημεία τα παιδιά, εγκαταλείψαμε την παιδεία του πολιτισμού, του λόγου, της πίστεως, της πατρίδας, της θρησκείας. Αυτά τα εγκαταλείψαμε. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γι' αυτό υπάρχουν αδιόρθωτοι άνθρωποι. Πάμε σελίδα σε 14. Ούτε ακόμα δεν πρόλαβα να σχολιάσω δύο εδάφια και κοντεύει και μισή ώρα. Πού θα προλάβω να σας τα πω όλα αυτά εδώ. Λοιπόν, σελίδα 14 έχει δύο ορθόδοξες εικόνες και μετά έχει μία εικόνα. εικόνα. Βάλτε εισαγωγικά σας παρακαλώ του Σαγκάλ, δυτικής τεχνοτροπίας που παρουσιάζει τον Μωυσή με την Βάτο. Ο Μωυσής όμως, όπως είπαμε, παρουσιάζει τον Μωυσή και στην αρχή στη Βάτο, τη φλεγωμένη, φέρνει στο κεφάλι του κάτι σαν κέρατα. Η μορφή του Μωυσέως είναι αποκρουστική σαν δαίμονας. Δηλαδή τι εξηγούν, τι αρχίζουν και προσπαθούν να κάνουν. αγίου Αγίους Εκκλησίας μας, ναι, γιατί ο Μωυσής είναι Άγιος Εκκλησίας μας. Και βλέπετε, η Εκκλησία δεν έχει φιλετικές διακρίσεις. Αν ήταν Εβραίος ο Μωυσής ή Εβραίος ο Αβραάμ ή ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρο ήταν Ρώσος. Ήταν Χριστιανοί και Άγιοι. Και όπου υπάρχει αγιοσύνη, ο Χριστιανός την τιμάει. Όπου υπάρχει κακότητα, την αποστρέφεται. Η αγιοσύνη τιμάται. Άρα λοιπόν αυτά περί των Εβραίων εμείς οι χριστιανοί συγκονταριστές πάρτε το πίσω νεοφίλοι μου ιδρολάτρες. Εσείς είστε τα υποχείρια τους. Εσάς σας κρηματοδοτούν για να πλήξετε την ορθόδοξο πίστη. Εμείς πάντοτε οι χριστιανοί μπαίναμε στο μάτι αυτών. Έτσι λοιπόν έχουν αλλοιώσει τη μορφή του Μωυσέως, του προφήτου Μωυσέως και του βάλαν κέρατα στο κεφάλι και είναι αποκρουστική σαν δαίμονας. Πώς να την δείξει αυτή την εικόνα στα παιδιά και μετά, και μετά θα τους μιλήσεις για τον προφήτη Μωυσή που πρέπει να τον τιμάς όταν τον παρουσιάζεις ένα τραγόμορφο άνθρωπο. Στην επόμενη φώτο τώρα Αφού μας παρουσιάζουν τον Μωυσή, βλέπετε οι εικόνες μένουν, οι εικόνες μένουν στα παιδιά. Αυτό το μία εικόνα χίλιες λέξεις είναι πολύ σοφό. Οι εικόνες μένουν στα παιδιά. Και αυτές οι εικόνες προκαλούν ζημιά. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, προσέξτε, έχει τον Αρχάγγελο Γαβρίλ που αποκαλύπτει τη, μία σούρα του Κορανίου στο Μωάμεθ. Δηλαδή έχουν εμφάνιση του Αρχάγγελου Γαβρίλ δεν είμαστε χριστιανοί, τα πιστεύουμε αυτά. Αν δηλαδή ο Μωάμεθ έλεγε το αποκαλύφθηκε οποιοδήποτε το αποκαλύφθηκε, εμεί θα το δεχτούμε αυτό. Και το βάζουμε στα βιβλία μα. Τον Αρχάγγελο Γαβριήλ να αποκαλύπτει σούρε, δηλαδή εδάφια του Κορανίου στον Μωάμεθ. Το δεχόμαστε εμεί σαν χριστιανοί αυτό. Γιατί το παρουσιάζουμε σαν εικόνα. Θα τρελαθώ εγώ Αναμίξαμε το δηλητήριο Με την αλήθεια Το ψεύδος με την αλήθεια Το Χριστό με τον Μωάμεθ. Τον παθόν μας τον τάραχον πάθαμε Άρα λοιπόν μιλάει για την αποκάλυψη Του Χριστού Και μετά του Ισλάμ Ίδια αναλογία, ίδια έκταση Μια σελίδα φιερώνει στο ένα Μια σελίδα φιερώνει στο άλλο Άρα εξ αποκαλύψεως αποκαλύπτει μια πίστη ο Χριστός, αποκαλύπτει και μια πίστη ο Μωάμεθ. Ίσα και όμοια. Λοιπόν... Στη σελίδα 17 πάμε τώρα, περιγράφει για τη δημιουργία του κόσμου. Έχουμε αλλάξει κεφάλαιο, η δημιουργία του κόσμου. Όπως την περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη. Έχουν ένα εδάφιο της Παλαιάς Διαθήκης πώς περιγράφει τη δημιουργία στη σελίδα 19 όμως αρχίζουν αντιλήψεις για τη δημιουργία και την προέλευση του κόσμου στις άλλες θρησκείες και απαριθμούν τις άλλες όλες θρησκείες το πως δημιουργήθηκε ο κόσμος μάλιστα τόσο πολλοί θέλουν να μπερδέψουν τα πράγματα που αρχίζουν μέχρι και πάνε στο βαβυλωνιακό έπος της δημιουργίας των αρχαίων βαβυλωνίων το πως δημιουργήθηκε ο κόσμος και τα παραμυθάκια, τη μυθολογία δηλαδή των βαβυλωνίων την παρουσιάζουν στην ίδια θέση με τη δημιουργία του κόσμου από την Παλαιά Διαθήκη καταλάβατε τι κάνουν ενώ σου λένε πως δημιουργήθηκε ο κόσμος Κατά την Ορθόδοξη πίστη, κατά την Παλαιά Διαθήκη, η οποία είναι αποκάλυψη όμως πραγματικά, που η αποκάλυψη είναι η Παλαιά Διαθήκη, μεταέρχονται και λένε μυθολογικά στοιχεία. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα από το Βαβυλωνιακό έπος. Όταν ψηλά οι ουρανοί δεν είχαν ονομαστεί, όταν κάτω η γη δεν είχε όνομα, γεννήθηκαν οι θεοί. Τότε συγκρούστηκαν η Τιαμάτ και ο Μαρδούχ ο σοφότερος από τους θεούς και επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον και άρχισαν να μάχονται. Ο Μαρδούχ την Τιαμά την έκοψε στα δύο όπως ένα κοχύλι. Τέτοια μαθαίνουν τα παιδιά, ότι ο ένας θεός δολοφόνησε τον άλλον. Και αυτά τα βάζουν στην ίδια εγκυρότητα και στην ίδια παρουσίαση στο ίδιο βιβλίο των θρησκευτικών μαζί με τη δημιουργία του κόσμου όπως μας παρουσιάζει το Άγιο Βιβλίο της, το της Γενέσεως. Το μισό λοιπόν που έκοψε ο Μαρδούχ το διαμόρφωσε σε ουρανό, σε ουράνιο θόλο, τοποθέτησε το κεφάλι της σε έναν τόπο και σχημάτισε ένα βουνό, δηλαδή άρχισε να την κομματιάζει να τη διαμελίζει και από τα μέλη αυτή τη θιαμάτα άρχισε να φτιάχνει τον κόσμο. Από τα μάτια της έκανε να πηγάσουν ο Εφράτης και ο Τίγρης. Τέτοια πράγματα τους μαθαίνουν. Δηλαδή Κομματιάζει ο ένας θεός μία θεά και από τα κομμάτια της θεάς δημιουργεί τον κόσμο. Δηλαδή, ικτρά πράγματα. Διαστρο... Δια... Διαστροφή τέλεια. Τέτοια να μαθαίνουν τα παιδιά μα. Όχι ρε γονείς. Ευτυχώς, νομίζω ότι δεν είμαι σε αυτή τη δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή να έχω μικρά παιδιά. Να πρέπει να Αποδεχτούν αυτό το πράγμα Ευτυχώς Αλλά Πρέπει οι γονείς που έχετε Τα παιδιά να αντιδράσετε Συνεχίζω Περί δημιουργίας του κόσμου Αφού μας παρουσιάζουν Διάφορα παραμύθια Έχουν μετά Και την δημιουργία του κόσμου Όπως την παρουσιάζει το Ισλάμ Ο Αλλάχ Είναι ο πρωτουργός του ουρανού και της γης όταν αποφασίσει για κάτι λέει γι' αυτό γεννηθεί το και γίνεται και παρουσιάζουν τώρα εδώ τον Αλάχ ως τον δημιουργό του κόσμου άρα λοιπόν ως τώρα μας παρουσιάζουν μία δημιουργία του κόσμου από την Παλαιά Διαθήκη μία δημιουργία του κόσμου από το βαβυλωνιακό έπος το ενούμα μαελής για τους γνώστες μας παρουσιάζουν τον Αλάχ και μετά μας παρουσιάζουν και την ελληνική μυθολογία, τον Ισίοδο από το βιβλίο του Θεογονία, πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Στην αρχή υπήρχε μόνο το χάος, σας διαβάζω εδάφιο από την Θεογονία του Ισίωδου, δηλαδή των αρχαίων Ελλήνων, τη μυθολογία. Στην αρχή υπήρχε μόνο το χάος, πυκνό σκοτάδι σκέπαζε τα πάντα, ώσπου από το χάος γεννήθηκε η γη, από τη γη τα βουνά, η θάλασσα και μετά ο ουρανός, ο ήλιος, το φεγγάρι, τα αστέρια. Τότε ο ουρανός και η γη ενώθηκαν. Ξέρετε τι ένωση είναι αυτή έτσι. Συ, σ, συζυγική. ενώθηκαν και γέννησαν τους Τιτάνες. Μα ο ουρανός, ο πατέρας δηλαδή που ενώθηκε με τη γη, φοβόταν πως κάποια από τα παιδιά του θα έπαιρνε το θρόνο του. Γι' αυτό έκλεισε όλα, τα έκλεισε όλα στα βάθη της γης. Δηλαδή έθαψε τα παιδιά του στο, βά στα βάθη της γης. Βλέπετε τι ωραία, τι ωραίες ιστοριούλες μαθαίνουν τα παιδιά. Ενώ Μαϊλής, βαβλωνιακό έπος, ο Τιαμάτ σκότωσε, ε, την Τιαμάτ τη σκότωσε ο Μαρδούχ. Και τώρα, στην ελληνική μυθολογία, ζευγάρωσε ο ουρανός με τη γη, ο ουρανός, ο πρώτος θεός δηλαδή, δεν ήθελε να έχει παιδιά, τάθαβε μέσα στη γη, Λοιπόν. Και ο γιος του ο Κρόνος όμως τώρα, πιο δυνατός από όλους τους Τιτάνες, Τιτάνες είναι τα παιδιά του ουρανού, τον νίκησε και έγινε αυτός όλου του κόσμου αρχηγός. Αυτός τώρα ο Κρόνος παντρεύτηκε τη Ρέα και γέννησαν τρεις θεές και τρεις θεούς. Την Ήρα, την Εστία, τη δίμητα, τον Πλούτονα, τον Ποσειδώνα και το Δία. Τώρα με τη σειρά του ο Κρόνος που ανέτρεψε τον πατέρα ουρανό, ο Κρόνος φοβόταν πως κάποια από τα παιδιά του θα έπαιρνε το θρόνο του. Γι' αυτό και όταν γεννιόταν τα κατάπινε. Δείτε τι σου τα παιδιά. Κατάπινε τα παιδιά του. Οι θεοί δηλαδή ο ένας να σκοτώνει τη γυναίκα του, ο άλλος να καταπίνει τα παιδιά του, ο άλλος να θάβει τα παιδιά του μέσα στη γη. Βρε ψυχοπαθείς, κάθεστε και βάζετε στην ίδια τάξη, στην ίδια μοίρα τη δημιουργία του κόσμου από την Παλαιά Διαθήκη με, με όλες αυτές τις Έτσι λοιπόν ο Κρόνος τα κατάπινε. Απελπισμένη μητέρα Ρέα πήγε και γέννησε το έκτο της παιδί το Δία σε μια σπουλιά σε ένα βουνό της Κρήτης. Έκρυψε το παιδί εκεί και το φρόντιζαν νύφες και έπινε το γάλα μιας κατσίκας. Στον Κρόνο έδωσε ένα καταπιεί μια φασκιωμένη πέτρα. Δηλαδή, αντί να του δώσει το παιδί να το καταπιεί φάσκιωσε μια πέτρα και την κατάπιε. Και νόμιζε αυτό ότι κατάπιε το παιδί του. Ο Κρόνος Ναι, αυτά είναι τα παραμύθια που του δάσκουν στη Δευτέρα Λυκείου. Όταν ο Δία μεγάλωσε, πάλεψε με τον Κρόνο και τον ανέγκασε να βγάλει τα πέντε δέρφια του που είχε καταπιεί και άρχισε τότε ένα πόλεμο. Απ' τη μία οι και απ' την άλλη οι θεοί. Δέκα χρόνια κράτησε η τιτανομαχία νίκησαν οι θεοί και τους τιτάνες τους έριξαν στα τάρταρα. Μετά οι θεοί πάλεψαν με τους γίγαντες, η γιγαντομαχία κράτησε πολύ καιρό, νίξαν όμως και πάλι οι θεοί και έτσι ο Δίας έγινε κυρίαρχος όλου του κόσμου. Παντρεύτηκε την Ήρα την αδερφή του και μαζί με τα παιδιά του και τα αδέρφια του εγκαταστάθηκε στον Όλυμπο. Σας άρεσε το παραμυθάκι. Αυτά διδάσκονται στην ύλη των θρησκευτικών της Δευτέρα Λυκείου. Μη σε μην απορείτε, Αν δεν θέλετε τα παιδιά σας να εντάσχονται αυτά τα πράγματα, αντιδράστε. Αυτή η εκπομπή αυτό προσφέρει. Αφύπνιση. Καθόμαστε με τις εβδομάδες να δούμε ένα-ένα τα εδάφια, τα, 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 σημεία από τα βιβλία, να τα σχολιάσουμε μαζί σας, να τα φέρουμε στο... να τα κάνουμε γνωστά και να σε ενημερώσουμε. Πάμε σελίδα 28. Μέσα στον θρησκευτικό μυστικισμό διακρίνονται καθαρά δύο ρεύματα. Το ένα που γενικά θα μπορούσε να ονομαστεί μονιστικής ή μονιστικής ζωής κατευθύσεως, ε, συγγνώμη που σας το διαβάζω, είναι δάφιο μέσα από το βιβλίο, ε, όταν σας το διαβάσω όμως θα καταλάβετε τι εννοώ και τι προσπαθούν να κάνουν. Το ξαναξεκινάω λίγο για να σας συνδέσω. Μέσα στο θρησκευτικό μυστικισμό διακρίνονται καθαρά δύο ρεύματα. Το ένα που γενικά θα μπορούσε να ονομαστεί μονιστικής ή μονιστικής ζούσης κατευθύσεως, νεοπλατωνισμός, ινδουιστική αντβάιντα, ταοισμός και το άλλο το θεϊστικό που αναπτύχθηκε στις προφητικές θρησκείες. Στο πρώτο, το μυστικό βίωμα κορυφώνεται στον πλήρη αφανισμό του ανθρώπινου εγώ μέσα στην απόλυτη αρχή το Θείο Πνεύμα, στο δεύτερο, η ανθρώπινη προσωπικότητα εξυψώνεται και διατηρείται ενωμένη με το Θεό, ανάλογα με το βαθμό συμμετοχή του μυστικού στη διαδικασία για την επιστροφή του στο Θεό. Ο μυστικισμό εμφανίζεται ω ενεργητικό, θεωρητικό ή σχαστικός. Αυτό είναι απόσπασμα από το βιβλίο του κυρίου Γιανουλάτου, νυν αρχιεπισκόπου εισαγωγικά Αλβανία, από το βιβλίο του Ήχνη από την Αναζήτηση του Περβατικού. Καταλάβατε κάτι. Δεν το καταλάβατε. Είμαι σίγουρος. Το διάβασα 30 φορές για να βγάλω άκρη τι εννοεί ο κύριος Γιαννουλάτος, το παιδί της Μασονίας, το παιδί της νέας εποχής, αυτός που είναι ο κολλητός του Πατριάρχη, όπου Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και μπροστά και εκείνος, είναι και αντιπρόεδρο σε ένα από τα συμβούλια του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Τι θέλει να πει τώρα εδώ ο κύριο Γιαννουλάτο. Συγγνώμη για το κύριο, αλλά δεν μπορώ να τον πω ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανία. Δεν μου βγαίνει. Δεν μου βγαίνει σε καμία περίπτωση. Ο μυστικισμό στο χριστιανισμό είναι αυτό που λέμε μοναστική ζωή ή η κατηδίαν επαφή του ανθρώπου με το Θεό όταν κλείνεται στο ταμείο του που λέει ο Χριστός. Είναι εκείνη η επαφή που δημιουργούμε με το Θεό μέσα μας μυστικά. Αυτό το πράγμα τώρα εδώ περιγράφουν αλλά τον μπερδεύουν τόσο πολύ ότι υπάρχει σε διάφορες άλλες δρισκίες εδώ, εκεί, παραδό, παρακεί, γιόγκα, μούγκα, σόγκα, ό,τι θέλετε υπάρχει, ό,τι θέλετε να κατέβουν. Λοιπόν, και τον μπερδεύουν τόσο πολύ, ότως ώστε στα παιδιά να δημιουργηθεί για αυτόν τον μυστικισμό, για αυτόν τον ησυχασμό που υπάρχει στην Ορθόδοξη πίστη, μια αποστροφή. Βλέπετε, είναι πολύ πονηρή, πολύ δόλη και πρέπει να αποκρυπτογραφεί τι γράφουνε. Και λέω γιατί το γράψαν τόσο πολύ μπερδεμένο. Και γιατί τα ανακάτεψαν όλα αυτά μαζί. Σας είπα ο η Ινδουιστική Ατβάιτα, Ταοϊσμός, Θεϊστικό, ε, Μονιστικό, Μονιστική Ζούσα. Άντε να βγάλουν άκρη τα παιδιά. Εγώ θεολόγος και δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Θα βγάλουν άκρη τα παιδιά που μαθαίνουν πέντε πράγματα. Τι θα τους δημιουργηθεί. Θα τους δημιουργηθεί μια αποστροφή. Μια αποστροφή και θα πει και ο μοναχισμό σα και ο ησυχασμό σα, και αντεπαρατήστε με από εκεί πέρα, που πρέπει να κάτσω εγώ να μάθω αυτέ τι μπουρδε και τι αειδίε. Γιατί τα ανακάτεψαν όλα μαζί. Και γιατί το παρουσιάζουν έτσι με αυτόν τον τρόπο, ώστε να γίνει αποκρουστικό προ τα παιδιά. Έτσι λοιπόν, βλέπετε, διαστρέφετε και συκοφαντείτε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εξαιρετικό της Ορθοδόξου Πίστεως της ένωσης του Θεού με τον ανθρώπων μέσω της προσευχής. Αυτό είναι ο μυστικισμός. Όταν ενώνεται στην κατηδία προσευχή, έτσι, για την κατηδία προσευχή μιλάω, όταν ενώνεται μαζί ο Θεός και ο άνθρωπος. Φυσάω, ξεφυσάω, πρέπει να συνεχίσω όμως να σας τα πω. Δεν μου είναι και πολύ ευχάριστο, να το ξέρετε. Δεν μου είναι καθόλου πολύ ευχάριστο να κάθομαι και να ασχολούμαι με όλα αυτά τα πράγματα γιατί μόνο πίκρα και θλίψη μου προκαλούν. Δεν έχουν κάτι να μου δώσουν ευχάριστο. Πάμε σελίδα 29. Επόμενη σελίδα. Έχουν ένα ποίημα ενός Άραβα του Τζελαντίν Ρουμί. Λοιπόν, χάθηκαν οι Έλληνες ποιητές. Χάθηκαν οι μεγάλοι μας λόγοι, χάθηκαν οι βραβευμένοι με νόμπελ, δικοί μας λογοτέχνες και έχουμε ποίημα του Άραβα του Τζελαντίν Ρουμί. Θα πείτε, δεν το ξέρουμε, γιατί να το ξέρετε, από πού να το ξέρετε. Ή να το βάλω αλλιώ. ξέρετε τους δικούς μας ποιητές. Και δεν εννοώ αυτούς τους ποιητές που πελαγοδρομούν, ήσυχο ήσυχο το ποταμάκι αργοκυλά ιστοριάκι, δεν εννοώ για τέτοια ποιήση. Ξέρει κανείς Σολομό. Κανένας μας. Δυστυχώς. Που μιλάνε τα ποιήματα αυτά για πατρίδα, για θρησκεία, για οικογένεια, για υψηλά πράγματα, για υψηλά νοήματα. Ξέρουμε από αυτά τα ποιήματα. Όχι, όχι, τίποτα δεν ξέρουμε. Λοιπόν, Δείτε τώρα τι λέει το ποιηματάκι αυτό του Άραβα, του Τζελαντίν, του Ρουμί. Ισλαμιστής είναι ο άνθρωπος. Έτσι. Τι μαθαίνουν στα παιδιά μας. Τη διαστροφή. Όλη τη νύχτα, λέει το ποιηματάκι, χόρευα γύρω από το σπίτι του αγαπημένου μου. Το πρωί εκείνος βγήκε έξω και μου πρόσφερε να πιω κρασί. Της προσφέρει να πιει κρασί. Εγώ δεν είχα κύπελο. «Να το άδειο μου κρανίο», του είπα. «Ρίξε μέσα το κρασί σου». Τι καταλάβατε. Από ένα κρανίο άδειο να πιει το κρασί. Σας θυμίζει τίποτα αυτό. Κάποιες διαστροφές πολύ παλιά που χρησιμοποιούσαν τα κρανία και πίνανε κρασί από μέσα. Ναι, τέτοιες διαστροφές, τέτοια πείματα τα βάζουν από το άδειο το κρανίο να πιω κρασί. Ρίξε μέσα το κρασί σου. Χτύπησα την πόρτα, συνεχίζει το πείμα. Εκείνο που αγκαλιάζει την αγάπη. Άνοιξε με είδε να στέκω εκεί και άρχισε να γελά. Με τράβηξε μέσα. Έλειωσα όπω η ζάχαρη στην αγκαλιά εκείνου του εραστή. Σα άρεσε το πειματάκι. Ενθουσιαστήκατε, είμαι σίγουρο. Ναι. Περί κρανιών να πιούν κρασί από μέσα και να λιώσουν σαν ζάχαρη μετά. Τώρα το κρανίο, το σκοτωμένο, πώς λιώνει μετά, δεν ξέρω αυτά, μην με ρωτήσετε παραπάνω. Τα διαστραμμένα μυαλά των συγγραφέων μπορείτε να τα ρωτήσετε όπου τους βρείτε, όπου τους συναντήσετε και θελήστε να μάθετε κάτι παραπάνω. Πάμε σελίδα 29. Γιόνκα. Ναι, σας έχω, σας είπα, αυτό το βιβλίο είναι θησαυρό. Θησαυρό διαστροφής είναι. Μπορείτε να τα βρούμε όλα μέσα εδώ ξέρετε την άποψη της εκπομπής για τη Γιόγκα. Δεν είναι κάτι ανθό. Μην το περάσετε έτσι. Όπως νομίζουμε όταν παίρνουμε ένα οποιοδήποτε φάρμακο είναι ανθό, θα μας κάνει καλό. Υπάρχουν πάντοτε οι παρενέργειες από κάθε φάρμακο που δεν τις γνωρίζουμε. Έτσι νομίζουμε ότι και η γιόνκα είναι ένα δηλητήριο που δεν βλέπουμε όμως τη δράση του αλλά υφίσταται και υπάρχει άλλο αν δεν τη βλέπουμε άλλο αν δεν τη βλέπουμε και το ρεύμα δεν το βλέπουμε αλλά άμα ακουμπήσουμε το δαχτυλάκι μας στην πρίζα θα το νιώσουμε τότε θα καταλάβουμε το δηλητήριο λοιπόν τώρα κοιτάξτε μιλήσαμε για ησυχασμό πιο μπροστά αυτή η μυστικότητα που υπάρχει η ένωση των χριστιανών με τον Θεό η Γιόνκα. ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η προσευχή του στην ησυχαστική παράδοση Ευνοείται τη Ανατολή, έτσι. και Ινδουισμού κλπ. κλπ. Παρουσιάζει ομοιότητε με την τεχνική του διαλογισμού. Δηλαδή, ο χριστιανικό μυστικισμό, αυτό που δίδασκε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμά στην ησυχαστική παράδοση, να κάθεσαι με το κομποσκίνη σου κλεισμένο στο κελάκι σου και να κάνει προσευχή. Αυτό είναι λέει κάτι παρόμοιο με τη γιόγκα, με το διαλογισμό. Και τα δύο επιζητούν την ένωση με το θείο. Ποιος βρε γιόγκα, με ποιο θείο. Τα είδωλα των εθνών, δαίμονες. Οι θεοί των εθνών, δαίμονες. Άρα η γιονκα με τι θα σε συνδέσει, με τους δαίμονες. Όχι με το Θεό, όχι και η γιονκα θα σε συνδέσει με το Θεό και η προσευχή, Δεν ξέρω τι είδου χριστιανοί θεολόγοι είναι αυτοί που τα γράψαν αυτά. Μπορούν να χαρακτηριστούν ως μορφές, η Γιόνκα δηλαδή και ο χριστιανικός ησυχασμός, ε, ως μορφές μυστικισμού. Υπάρχουν όμως και διαφορές, σαφώς. Έτσι. Και παρουσιάζουν ένα κείμενο του Αγίου Σημεών του Θεολόγου, ένα Άγιος ησυχαστής της, της Εκκλησίας μας, και μετά έχουν τον Ταϊζέ. Τι είναι το Ταϊζέ, παιδιά, δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρω και τόσα πολλά από τις ξένες θρησκείες, αλλά αυτοί που τα βάζουν κάτι ξέρουν. Διαβάζω. Αυτό που με συγκλονίζει όταν πηγαίνω στο Ταϊζέ είναι να μπαίνω σε εκείνο το πελώριο ναό της συμφιλίωσης και να βλέπω αυτές τις χιλιάδες βλέμματα, αυτές τις χιλιάδες πρόσωπα, ο ΤΑΙΖΕ είναι ένα ναό, υποθέτω έτσι πως το παρουσιάζει, ε, Ισλαμι, ισλαμιστικό, ο οποίο είναι αφιερωμένο όμω και σε άλλε θρησκείε και σε άλλε. Ε, και άλλοι μπορούν να μπουν εκεί πέρα μέσα να προσευχηθούν. Είναι ναό τη συμφιλίωση και βλέπουν λέει χιλιάδε βλέμματα πέρα που μπαίνουν και προσεύχεται ο καθένα. Πού προσεύχεται όμω, Δεν ξέρω πού προσεύχεται ο καθένα. Φαντάζομαι όλοι μαζί στο δαίμονα. Πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο. Λύτρωση. Σελίδα 33. Προσεγγίσεις του χριστιανισμού και άλλων θρησκευτικών παραδόσεων για τη λύτρωση και στη σχέτησή τους με τις προσδοκίες των ανθρώπων στην καθημερινή του ζωή. Πώς θα έρθει η λύτρωση μέσα από τις διάφορες θρησκείες. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει μία λύτρωση από τον Χριστό, υπάρχει λύτρωση και από τις άλλες θρησκείες. Έτσι λοιπόν τα παιδιά θα μπουν μπερδεμένα και θα πούν και λύτρωση στο χριστιανισμό, λύτρωση στο βουδισμό, λύτρωση στο Ισλάμ, λύτρωση στο κουφκιανισμό, λύτρωση στον ταοισμό. Ο παντού σωζόμαστε και λυτρωνόμαστε. Άρα, αφού παντού σωζόμαστε και λυτρωνόμαστε, γιατί να ακολουθήσω το δύσκολο δρόμο τη Ορθόδοξη Πίστεω, που είναι μαρτυρικό. Συζητάει να γίνει μάρτυρα, όχι να κάνει άλλου μάρτυρε. Και τι εννοώ. Το Ισλάμ λέει: Κάν του άλλου να μαρτυρήσουν. Εσύ δεν θα μαρτυρήσει. Εσύ θα σκοτώνεις, εσύ θα δημιουργεί μάρτυρε. Στο χριστιανισμό όμω δεν λέει τέτοιο πράγμα. Στο χριστιανισμό λέει να αγαπά τον εχθρό σου. Δεν θέλει τον, το θάνατο και το, τη δολοφονία κανενό. Άρα λοιπόν, πώ λειτουργούν αυτέ οι θρησκείε, αυτέ οι μυσαλόδοξε θρησκείε. Λοιπόν, αρχίζουμε με τον Βούδα. Εκνευρίζομαι καμιά φορά, υψώνω τον τόνο της φωνής, αλλά ε, τι να κάνουμε ρε παιδιά, έχω και νεύρα που αντιδρούνε όταν βλέπω όλα αυτά τα πράγματα. Έχουν ένα απόσπασμα από το Βούδα, δεν καταλαβαίνω δάσκαλε λέει το απόσπασμα, είπε ο Σαρυπούτο, πάλι μας μιλάς με παραβολές, δεν θέλω να πουλήσω την ψυχή μου στο Θεό, σε αυτό που λέτε εσείς Θεό, αυτά είναι τα λόγια του Βούδα τώρα έτσι. Πάλι θα μπερδέψουν τα παιδιά. Δεν θα ξέρουν τι διαβάζουν, από τι διαβάζουν, ποιος θα λέει αυτά τα λόγια. Θέλω να επεξήγηση. Αλλά γιατί να κάτσω να επεξηγήσω όλες αυτές τις διαστροφές. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω. Ευτυχώς δεν δάσκω σε κάποιο σχολείο να είμαι υποχρεωμένος να τους πω όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα το έκανα. Δεν θέλω να πουλήσω την ψυχή μου στο Θεό. Σε αυτό που λέτε εσείς Θεό. Δεν θέλω να πουλήσω, να, να πουλήσω την ψυχή μου στον πειρασμό. Σε αυτό που λέτε εσείς πειρασμό. Δεν θέλω να πουληθώ σε κανένα. Είμαι ελεύθερος. Α, σας θυμίζει κάτι αυτό. Καζαντζάκη. Είμαι ελεύθερος. Δεν πιστεύω σε κανένα. Δεν ελπίζω σε τίποτα. Είμαι ελεύθερος. Χαρά σε αυτό που ξεφεύγει από τα νύχια του Θεού και του πειρασμού. Αυτός που μονάχα λυτρώνεται. Σωτηρία θα πει να λυτρωθεί από όλου σωτήρε. Δε τώρα συκοφαντία του Βούδα. Σωτηρία θα πει να λυτρωθεί από όλου σωτήρε. Δηλαδή να διώξει σωτήρε που υπάρχουν. Ναι, αλλά υπάρχει μέσα στο όλους ψεύτικου υπάρχει και ο πραγματικό σωτήρα. Θα του διώξουμε όλου. Άρα λοιπόν κατευθείαν σε οδηγεί στην απώλεια. Αυτή η σωτηρία που λένε ότι σε οδηγεί ο Βούδα. Δεν ξέρω αν με παρακολουθείτε. Δυσκολεύομαι και εγώ να παρακολουθήσω τις σκέψεις τους πραγματικά. Είναι δύσκολο το θέμα. Αυτή είναι η ανώτατη λευτεριά. Η πιο ψηλή που με δυσκολία αναπνέει ο άνθρωπος. Αντέχεις, ο Άναντα είχε σκύψει το κεφάλι του και δεν μιλούσε. Παιδιά, ε, παρεμπιπτόντως, αυτό είναι ένα απόσπασμα του Καζαντζάκη. Γι' αυτό σα είπα τι σα θυμίζει που μιλούσε ο Καζαντζάκη. Και έχουν αναφορέ στον Καζαντζάκη, ο οποίο μιλάει για τον Βούδα, ο οποίο Καζαντζάκη βλαστιμούσε τον Χριστό. Τι δουλειά έχουν οι, οι εχθροί του Χριστού μέσα στο βιβλίο του Χριστού. Τι δουλειά έχουν. το, δε, αδυνατή να, το κατα, να το, συλλάβει το δικό μου το μυαλό. Πώς μπορούν να χωρέσουν όλοι στο ίδιο βιβλίο. οι εχθροί του Χριστού μαζί με τον Χριστό. Να έρθω εγώ επίσκεψη στο σπίτι σας και να φέρω τον εχθρό σας και τον φίλο σας μαζί. Ε, θα μου πεις τι τους έφερες και τους δύο. Δεν το θέλω τον εχθρό μου ρε παιδί μου. Αυτό που επιβολεύεται τη ζωή μου, αυτό που θέλει να με σκοτώσει, αυτό που θέλει να με κλέψει, αυτό που θέλει να με ελερατήσει, θα το φέρω και μέσα στο σπίτι μου. Δεν το θέλω. Ε, αυτό το ίδιο πράγμα κάνουν. Ανακατεύουν τον Χριστό με όλους αυτούς τους αντίχριστους, με όλους αυτούς τους δαίμονες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη λύτρωση τώρα, όπως τη δάσκει όχι ο Βουδισμός, ο Ινδουισμός. Ε, σελίδα 35. Και κάθονται και αναφέρονται εκεί πέρα πως στις Σουπανισάδες, οι Σουπανισάδες είναι κείμενα του Ινδουιστικά, που αναφέρουν πως λυτρώνεται ο άνθρωπος, άρες, μάρες, κουκουνάρες, ξέρετε γενικά στον τον σώζεσαι με τίνη τρόπο αν κάποτε καταφέρεις να σπάσεις τον κύκλο των μετεψυχώσεων να μπαίνεις δηλαδή σε άλλα σώματα και κάποια στιγμή η ψυχή σου να πάει σε έναν απέραντο ωκεανό και σαν μια σταγόνα να μπει μέσα και να χαθεί και να μην ξαναυπάρξουν άλλες μετεμψυχώσεις. Αυτή είναι η δασκαλία του Ινδουισμού για τη σωτηρία του ανθρώπου, δηλαδή η εξαφάνιση του ανθρώπου. Γιατί μια σταγόνα μέσα στον ωκεανό, τι γίνεται, εξαφανίζεται. Δεν υπάρχει αυτόνομη δηλαδή. Ενώ αντιθέτω στη χριστιανική πίστη μιλάμε για πρόσωπο που δεν χάνει ποτέ τη μοναδικότητά του. Σώζεσαι ως πρόσωπο, όχι ως κάτι απρόσωπο. Επίσης μετά στην επόμενη σελίδα, στην 36 σελίδα μας παρουσιάζουν την αρχαιοελληνική θρησκεία και μετά αφού τα παρουσιάσουν όλα αυτά εδώ πως σώζεσαι δηλαδή από τον ιδουισμό από τον βουδισμό, από την αρχαιοελληνική θρησκεία πάμε και στην αθεία έχουν ε, στη σελίδα 39 <coughs> 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 συγγνώμη, αυτά έχουν τα ζωντάνα σελίδα 39 έχουν κείμενο του Νίτσα και του Μάρξ. Και μιλάνε αυτοί για την αθεία και κάθονται και τα παιδιά μας διαβάζουν κείμενα περί αθείας του Μάρξ και του Νίτσα. Σελίδα 43 έχουν ένα πείμα του Μπέρτολ Μπρέχτ «Ήμνος στο Θεό». Είπαμε χάθηκαν οι Έλληνες ποιητές. Δεν υπάρχουν Έλληνες ποιητές. Ε, είδατε τι σας σα διάβασα τον Άραβα, τον Μπέρντολ Μπρέχ τώρα, τον Γερμανό. Ήμουν στο Θεό. Αν καταλάβετε αυτό που θα σας διαβάσω εγώ ότι είναι ήμουν στο Θεό, λάθος καταλάβατε, γιατί και εγώ έτσι λάθος κατάλαβα στην αρχή. Ήμουν στο Θεό, περιμένεις ότι θα ακούσεις κάτι, μια ημνολογία προς το Θεό. Ακούστε τι λέει το ποιηματάκι που, είπαμε, εξαφανίστηκαν τα ελληνικά τα ποιήματα και βάλανε τα θηρία τα αντίχριστα. Βαθιά σκοτεινές κοιλάδες πεθαίνουν οι πεινασμένοι, αλλά εσύ τους δείχνεις το ψωμί και τους αφήνεις να πεθαίνουν. Μιλάει για το Θεό, έτσι. Τους δείχνεις το ψωμί ως ένα Θεό βασανιστή Θεό. Τους δείχνεις το ψωμί και τους αφήνεις να πεθαίνουν. Εσύ έχεις τρονιαστεί αιώνιος και αόρατος. Για το Θεό μιλάει τώρα και αστράφτης ανελέητος πάνω από το σχέδιό σου. Έτσι. Η στο Θεό είναι αυτό. Ανελέητος αστράφτης πάνω στο αιώνιο σχέδιό σου. Αφού τόσοι και τόσοι ζουν από σένα και δεν μπορούν χωρίς εσένα να πεθάνουν, πες μου τι σημασία έχει το ότι δεν υπάρχεις. Σας άρεσε ο ύμνος στο Θεό. Θέλετε να σας το υπεθυμίσω τους δείχνει το ψωμί και τους αφήνεις να πεθαίνουν. Είσαι πάνω από το σχέδιό σου, τι σημασία έχει το ότι δεν υπάρχεις. Φυσάω, ξεφυσάω, φυσάω, ξεφυσάω, δεν μπορώ να κάνω και κάτι άλλο όμως, παρά να σας τα πω. Χρόνος πιέζει όμως να προλάβω να σας πω κάτι ακόμα και φανταστείτε είμαι ακόμα σελίδα 44 και το βιβλίο έχει 200 σελίδες. Πάμε σελίδα 44, ανοίγουν το μεγάλο θέμα. Ποιο θέμα, Εκκλησία και Αριστερά. πρέπει παιδιά, τι σχέση έχει η Αριστερά με την Εκκλησία. Πού συναντώνται, πού συναντήθηκαν ποτέ Εκκλησία και Αριστερά. Να θυμίσω, όπου συναντήθηκαν, σφαγιάστηκαν οι χριστιανοί. Σοβιτικό καθεστώς, κλείσαν οι Ορθόδοξοι ναοί, σφαγιάστηκαν οι Ορθόδοξοι χριστιανοί για εγκλήματα. Αν μιλάμε για εγκλήματα, εγκλήματα έκανε ο Στάλι και όλοι αυτό το κονκλάβιο των αριστερών εναντίον των χριστιανών εγκλήματα εναντίον της Ορθοδοξίας, εναντίον των πιστών, εναντίον των εκκλησιών, εναντίον όλων των ιερών. Προσπάθησαν συστηματικά να το εξαφανίσουν. Αυτό διδάσκουν οι αριστεροί ότι είναι δημοκρατία. Και δεν βγήκαν ποτέ τα εκατομμύρια των ανθρώπων που σφαγιάστηκαν, που εξορίστηκαν, που πέθαναν πάνω στι βόρειε παγωμένε συνθήκε, στα κάτεργα, μόνο και μόνο γιατί ήταν χριστιανοί. Μόνο και μόνο γιατί ήταν χριστιανοί στη Σιβηρία επάνω. Η αριστερά βγήκε ποτέ να στήσει συγγνώμη για αυτά τα εγκλήματα. Πώς τον βάζει στο τραπέζι κύριε Σταμούλη. Ποιος είναι ο κύριος Σταμούλης έτσι που τον πέταξα τώρα έτσι μέσα μια κουβέντα. Ο κύριος Σταμούλης είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου της Θεολογίας. Ο Χρυσόστομος ο Σταμούλης. Αυτός ήταν ένας από τους διοργανωτές του συνεδρίου και αυτό συμμετείχε σε αυτό το συνέδριο Εκκλησία και Αριστερά. Και το, το, αστείο ποιο είναι, ότι σε αυτό το συνέδριο Εκκλησία και Αριστερά συμμετείχε η Εκκλησία, εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Πού μπορεί να συναντηθεί η Εκκλησία και η Αριστερά, πουθενά, πουθενά. Ε, όπου και αν συναντηθούν, ο ένας βγαίνει χαμένος και αυτός ο χαμένος που βγαίνει πάντοτε είναι η Εκκλησία γιατί η, η Αριστερά διώκει τον χριστιανισμό. Δεν είναι στην ιδεολογία της. Ποτέ δεν διακήρυξαν την δημοκρατία, αυτήν τη δημοκρατία. Πώς μπορείς να κάνεις ένα συνέδριο εκκλησία και αριστερά χωρίς οι αριστεροί να μην αποκηρύξουν τα εγκλήματα που έκαναν αντίον των χριστιανών. Βρε δεν τους διώξατε τους χριστιανούς. Δεν τους ε, στείλατε πάνω στη Σιβηρία. Δεν τους ε, στείλατε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Πώς μπορείτε μετά να κάθεστε στο ίδιο τραπέζι χωρί να ζητήσετε συγγνώμη και ποια είναι η, κοινή, η συνισταμένη. Η αριστερά δεν δέχεται κανέναν Θεό. Διδάσκει την αθεία. Τι μπορεί να πει η Εκκλησία μαζί με αυτού, Ότι αποδέχεται την αθεία των αριστερών. Αγαπητοί φίλοι, είπαμε το βιβλίο των θρησκευτικών της Δευτέρας, της Δευτέρας Λυκείου έχει τα άπειρα μαργανιτάρια, εδώ θα σταματήσουμε όμως θα σας θα τη συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή και όπως είπαμε θα γίνει πιο διαδραστική θα περιμένω τα δικά σας νέα τα δικά σας μηνύματα όλη τη εβδομάδα στη σελίδα μας στο facebook στο λόγο της Ορθοδοξίας ή στο email που σας έδωσα ή στα τηλέφωνα του σταθμού για να μπορείτε και με τις παρεμβάσεις σας αλλά και αυτή η ενημέρωση που με κάνετε τώρα τελευταία με αυτά που με στέλνετε και εγώ θα σας ενημερώνω για να ξέρουμε και κάποια γεγονότα από την τρέχουσα επικαιρότητα. Καλό σας βράδυ, ο Θεός μαζί σας. Ήταν η εκπομπή «Ο Λόγος Ρωτοδοξίας» με τον Ευάγγελο Ρωσόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.